Και θα ξεκινήσουμε με την Αναστασία Αργυριάδου στην Θεσσαλονίκη, διότι η Αναστασία αμέσως μετά τις δηλώσεις της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου επικοινώνησες με την Μαρία Καριστιανού, ακούσαμε τι σου είπε, επιπλέον έχεις να αποκαλύψεις και το γεγονός πως η κυρία Καριστιανού δεν ήταν μόνη της εκείνη τη μέρα και δεν πήγε μόνο μία φορά στο γραφείο της εισαγγελίας. Και... Ακριβώς, μίλησα τόσο με την κυρία Καριστιανού όσο και με άλλους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Συνολικά οι συναντήσεις ήταν τέσσερις. Δύο από αυτές ήταν παρούσα η κυρία Καριστιανού. Μαζί της ήταν και η αδελφή Πλακιά που έχασαν τα κορίτσια από την Καλαμπάκα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Στις άλλες δύο συναντήσεις ήταν μέλη του Συλλόγου Τέμπη 2023. Ανάμεσά τους ο Χρήστος Κωνσταντινίδης και ο Παύλος Ασλανίδης. Οι απαντήσεις ήταν παρόμοιες της εισαγγελέως του Βουαρίου Πάγου σε όλες αυτές τις συναντήσεις. Τους προέτρεπε να απευθυνθούν στην Εκκλησία και να βρουν παρηγοριά στο Θεό. Και μάλιστα, όπως μου είπε ο κ. Ασλανίδης, σε μία από τις συναντήσεις της έδειξε φωτογραφίες από το κουλούρι. Εκεί όπου βρισκόνται τα συντρίμμια των αμαξοστοιχείων και κάποια από τα χώματα από το σημείο της τραγωδίας. Τότε εκείνη του απάντησε, όταν είδε τις φωτογραφίες, ότι είναι ένα μικρό ηθικό θέμα. Mm-hmm. Όταν σχολίασε ο κ. Ασλανίδης πως αν ήταν εκεί... Μα είναι δυνατόν να λέει, σύμφωνα με αυτά που σου είπες, με συγχωρείς Αναστασία, ο κ. Ασλανίδης, μεταφέρουμε τα όσα σου είπε, ότι το χαρακτήρισε η κυρία Αδηλίνη μικρό ηθικό θέμα, είναι δυνατόν. Μου επιβεβαίωσε τη φράση τη συγκεκριμένη, ακριβώς έτσι μου την είπε και ο κύριος Κωνσταντινίδης. Τους είπε ότι ήταν μικρό ηθικό θέμα. Στο δικό της σχολιασμό του κυρία Ασλανίδη, το απάντησε ότι τους καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ναι. Αυτό το οποίο είπε επί της ουσίας, σου είπε εσένα στην επικοινωνία που είχες, ακούσαμε και τα όσα σου είπε η κυρία Μαρία Καριστιανού, είναι ότι δεν ήταν μόνη της σε αυτό το ραντεβού και την ακούσαμε να λέει στο πρώτο ρεπορτάζ του δελτίου μας ότι ξέρουμε πολύ καλά τι μας είπε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να κάνει την δουλειά της και δεν έχουμε χάσει την αντιληπτική μας ικανότητα. Μιλάει στον πληθυντικό, λέγοντας, υπογραμμίζοντας δηλαδή, απαντώντας την κυρία Αδηλίνη, πως δεν ήταν μόνη της, δηλαδή πως υπήρχαν και άλλοι που άκουσαν τα λεγόμενα. Γιατί πρώτη φορά ακούμε την κυρία Αδηλίνη να διαψεύδει επισήμως και δημοσίως αυτές τους ισχυρισμούς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αναστασία Αργυριάδου.